Ο Αθλητικός Σύλλογος Δρομέας Θράκης σε συνεργασία με την γνωστή Ορειβάτη Κικίτσα Καλδίμη διοργανώνει την πρώτη εξόρμηση πεζοπορία στην φύση και πιο συγκεκριμένα στο δάσος της Δαδιάς. Η πορεία αφορά την διαδρομή στην Κύμπρενα και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Οκτωβρίου. Ο Δρομέας Θράκης ως ένας νεοσύστατος σύλλογος περιλαμβάνει πέρα από το δρομικό κομμάτι το τμήμα πεζοπορίας, το οποίο έχω αναλάβει να το οργανώσω και να το συντονίσω. Και καλούμε τους πολίτες της πόλης, οι οποίοι αγαπούν τη φύση και το βουνό, αλλά είναι σε πολύ αρχάριο στάδιο και δεν γνωρίζουν και ίσως και διστάζουν, φοβούνται να πάνε μόνοι τους στη φύση. Σκοπός του συλλόγου είναι να τους βοηθήσουμε να βγουν στο βουνό, να τους δώσουμε, να τους δείξουμε ποια είναι τα ωφέλη του αθλητισμού κοντά στη φύση και στο βουνό. Και σιγά σιγά να μπορούν και μόνοι τους να βγαίνουν στην φύση. Η πρώτη μας δράση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 27 Οκτωβρίου. Η ώρα αναχώρησης είναι 8 η ώρα από το στάδιο Φώτης Κοσμάς, αλλά θα πρότεινα στον κόσμο που επιθυμεί να συμμετέχει να πάει να δηλώσει τη συμμετοχή του στα γραφεία του Συλλόγου Δρομέας Θράκης που βρίσκεται στο στάδιο Φώτης Κοσμάς, καθημερινά 5 με 8. Θα είναι εκεί πέρα υπεύθυνη. Σκοπός του πεζοπορικού τμήματος είναι να μοιήσει το ευρύ κοινό της περιοχής στο πνεύμα ενός πιο υγιούς τρόπου ζωής που περιλαμβάνει χρόνο στη φύση πεζοπορώντας, αλλά και τη γνωριμία με τη ζωή στο βουνό, τον τρόπο προστασίας του περιβάλλοντος και την καλύτερη κατανόηση του φυσικού μας κόσμου. Επίσης, στόχος του τμήματος είναι η γνωριμία των παιδιών και εφήβων με την δραστηριότητα της πεζοπορίας, ώστε να εξοικειωθούν από νεαρή ηλικία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όντας σε ένα βουνό, βελτιώνοντας τις ικανότητες και δεξιότητές τους, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνονται καλύτερα τον ίδιο τους τον εαυτό. Θα υπάρξει σειρά προτεραιότητες, διότι θα βάλουμε ναυλωμένο λεωφορείο προκειμένου να μην χρειαστεί ο κόσμος να μπει στη διαδικασία να έρθει μόνος του στον προορισμό, στο χώρο πεζοπορίας. Να πούμε ότι για πρώτη πεζοπορία επιλέξαμε ένα πολύ ωραίο μονοπάτι, αυτό στο μονοπάτι της Γκίμπρενα στο δάσος της Δαδιάς. Από εκεί πέρα θα μπορέσουν να απολαύσουν και το χώρο τη μοναδική ομορφιά όσοι δεν το έχουν κάνει, αλλά και να μάθουν τα πρώτα στάδια της πεζοπορίας. Γιατί η πεζοπορία γίνεται, δεν είναι απλά βγαίνουμε στο δάσος και περπατάμε. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε, έτσι ώστε να είμαστε και ασφαλείς, να το απολαύσουμε για να μην κουραστούμε. Γιατί σίγουρα δεν έχουμε όλη την τέλευση και κατάσταση. Και θα μάθουμε και τα ωφέλη και τα μυστικά που μπορούμε να μάθουμε από το βουνό και από τη φύση. Μπορεί οι 4 ώρες πεζοπορίας να ακούγονται πολλές, αλλά η υπεύθυνη του τμήματος εξηγεί πως θα γίνεται με αρκετά αργό βηματισμό, ενώ θα υπάρχει και διάλειμμα στη μέση της διαδρομής. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους αγαπούν την φύση και τον αθλητισμό να περιηγηθούν μέσα στο δάσος της Δαδιάς, απολαμβάνοντας από κοντά τις ομορφιές του τόπου μας. Προετοιμασία για πεζοπορία για το στάδιο που ξεκινάμε τώρα εμείς δεν χρειάζεται κάποιο είδους προετοιμασία, αρκεί να έχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, να μπορούμε δηλαδή να περπατήσουμε 3 και 4 ώρες με πολύ αργό ρυθμό. Μην τρομάζετε, μπορεί να ακούγεται 4 ώρες και 3 ώρες πολύ, αλλά όλοι μπορούμε να το κάνουμε όταν ο ρυθμός είναι αργός και όταν ξέρει κάποιος πώς να οδηγήσει μια ομάδα ανθρώπων μπορεί να συμβεί, αλλά προϋπόθεση είναι να μπορούμε να περπατήσουμε, έτσι. Ένας άνθρωπος που έχει προβλήματα, για παράδειγμα, και δεν μπορεί να περπατήσει ούτε μισή ώρα, θα του πω ότι να μην το επιχειρήσει.